Θα φύγουμε τώρα, θα πάμε στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Είμαστε πάντα εν αναμονή της παπειλούμενης Ισραηλινής απάντησης στο Ιράν. Έχει υπάρχει ένα ενδιαφέρον δημοσίευμα στους New York Times σημερινό, όπου αξιωματούχοι, Ιρανοί αξιωματούχοι, δηλώνουν ότι ο Αγιοταλάχ Αλί Χαμεϊνί, ο ανώτατος θρησκευτικής ηγέτης του Ιράν και ουσιαστικά ο ηγέτης της χώρας, δηλώνει ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας του φυσικά είναι έτοιμες να απαντήσουν σε οποιαδήποτε επίθεση Ισραηλινή. Προειδοποιεί μάλιστα ότι αν η Ισραηλινή επίθεση είναι μεγάλη, δηλαδή υπάρχουν ζημίες ή θύματα, τότε και δεν περιοριστεί σε στρατιωτικούς στόχους, τότε θα είναι πολύ μεγάλη η Ιρανική απάντηση. Δύο από τους Ιρανούς αξιωματούχους που μιλάνε στο ρεπορτάζ λένε ότι επίσης το Ιράν θα απαντήσει σίγουρα πολύ δυναμικά αν το Ισραήλ πλήξει ή τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του ή τις πυρηνικές εγκαταστάσεις ή υψηλόβαθμους αξιωματούχους, και λένε μάλιστα ότι πιθανότητα το Ιράν να κάνει χρήση έως και 1000 βαλιστικών πυράβλων ή να διακόψει την προμήθεια ενέργειας, υπονοώντας ότι ή θα κλείσει τα στενά του Ορμούς ή θα εντείνει μέσω των Χούθη τις επιθέσεις των δεξαμενόπλοιων που περνούν από την Ερυθρά Θάλασσα και μεταφέρουν φυσικά και πετρέλαιο. Έχουμε ωστόσο και ενδιαφέρουσες εξελίξεις. Να πούμε επίσης ότι ο Ισραηλός στρατός επιβεβαίωσε ότι σκοτώθηκε ο επικεφαλής της επίλεκτης δύναμης Νούκμπα της Χαμάς, ο Μοχάμεντ Αμπού Ατάουι, που είναι υπεύθυνη για τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου, και η υπηρεσία προσφύγων του ΟΗΕ επιβεβαίωσε ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος ήταν όντως μέλος των υπηρεσιών της. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει προκαλέσει μεγάλες στριβές μεταξύ της υπηρεσίας προσφύγων του ΟΗΕ και του Ισραήλ. Το Ισραήλ έχει δώσει λίστες με ονόματα στα οποία θεωρεί ότι είναι άνθρωποι της Χαμάς οι οποίοι εργαζόντουσαν για αυτή τη συγκεκριμένη υπηρεσία των ΗΕ. Πάμε λοιπόν, υπάρχουν και ενδιαφέρουσες, υπάρχει μια διπλωματική κινητικότητα απέναντι στο ενδεχόμενο εκεχηρίας. Την Κυριακή θα υπάρξει συνάντηση στο Κατάρ μεταξύ του επικεφαλής της Mossad, της CIA, της Υπηρεσίας Πληροφοριών της Αιγύπτου και του Πρωθυπουργού του Κατάρ, όπου συζητιέται η πιθανότητα επανάληψης των συνομιλιών για απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα. Μάλιστα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Άντονι Μπλίνκεν, που βρισκόταν χθες στο Κατάρ, έκανε δηλώσεις και είπε ότι θα ξαναρχίσουν σύντομα οι συγκεκριμένες διαπραγματεύσεις, χωρίς φυσικά να πει κάτι πιο συγκεκριμένο. Και επίσης, μια σαουδαραβική εφημερίδα, η Αλ-Χαντάθ, γράφει ότι βρίσκεται στο Τελαβή μια υψηλόβαθμη ρωσική αντιπροσωπεία, η οποία συζητάει και αυτή το ενδεχόμενο μιας συμφωνίας με τη Χαμάς για απελευθέρωση ομήρων. Στην σύνοδο των BRICS, μεταξύ άλλων, παραβρέθηκε και υψηλόβαθμος τέλεχος της Χαμάς, ο Μούσα Μπού Μαρζούκ, ο οποίος σε δηλώσεις του στο κρατικό ρωσικό πρακτορείο Ρία Νοβόστη είπε ότι η οργάνωσή του θα δώσει προτεραιότητα στην απελευθέρωση δύο ομήρων που έχουν και ρωσική υπηκότητα και κρατούνται στη Γάζα, στην περίπτωση που υπάρξει συμφωνία για απελευθέρωση των ομήρων. Φαίνεται λοιπόν πως και η Ρωσία έχει μπει κάπως πιο ενεργά στο παιχνίδι αυτό, ίσως βέβαια με άμεσο στόχο να απελευθερωθούν οι Ισραηλοί όμηροι που έχουν και ρωσική υπηκότητα. Μένει να δούμε αν όντως αυτή η διπλωματική κινητικότητα θα οδηγήσει σε κάποια αποκλιμάκωση, κυρίως σε κεχηρία και απελευθέρωση των ανθρώπων που κρατούνται στη λωρίδα της Γάζας. Μάλιστα. Μωσή, σε ευχαριστώ θερμά. Θα τα ξαναπούμε πάλι την Τρίτη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλό τρίμερο σε όλους και καλή ξεκούραση. Γεια χαρά.